Λοιπόν, βιοψία του όρχη κατά την επέμβαση της χρυσοκύλης. Γιατί και πότε. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι, ότι σε κλινικό επίπεδο η βιοψία του όρχη δεν έχει καμία αξία. Ενώ κάποιοι άλλοι προτείνουν την εφαρμογή της βιοψίας σε κάθε περίπτωση διόρθωσης της χρυσοκύλης. Η αλήθεια βεβαίως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ανάλυση που, μετανάλυση που να το δείχνει αυτό. Η αλήθεια είναι κάπου εκεί ανάμεσα. Δηλαδή, όταν βλέπουμε μία προοδευτική, μία ορχική προοδευτική βλάβη, όταν βλέπουμε ότι ο όρχη σιγά σιγά φθήνει λειτουργικά, τότε καλό είναι να κάνουμε βιοψία για να καταψύξουμε όμως, έτσι. Για να καταψύξουμε. Επί τη ευκαιρία μπορούμε να δούμε και την υπερπλασία των κυττάρων Leydig, έτσι ώστε να τον τονώσουμε λιγάκι ύστερα με μία FSH, LH. Μπορούμε να δούμε διάφορες άλλες περιπτώσεις της σπερματογένεσης που έχει μέσα, έτσι ώστε να του δώσουμε θάρρος του ασθενή, να του πούμε, ξέρεις τι, κοίταξε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Δεν είμαστε τόσο σίγουροι. Πάντως, σημασία έχει ότι η βιοψία πρέπει να γίνεται μόνο για κατάψυξη και πάντα από τον ετερόπλευρο όρχη, δηλαδή από τον πιο υγιή όρχη. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Κάποια ερώτηση πάνω εδώ. Πώς γίνεται η μετεγχειρητική παρακολούθηση. Τα απαραίτητα λοιπόν που πρέπει να κάνουμε στη μετεγχειρητική παρακολούθηση, κανονικά εδώ θα έπρεπε να βάλω την άμεση μετεγχειρητική, δηλαδή κοιτάμε αν έχει μολυθεί το τραύμα κτλ. Αυτά εξυπακούεται, έτσι. Λοιπόν, είναι σπερμοδιάγραμμα σε 6 μήνες. Οι Αμερικάνοι κάνουν σπερμοδιάγραμμα σε 4 μήνες μετά το χειρουργείο. Δεδομένου ότι η ανθρώπινη σπερματογένεση διαρκεί 72 ημέρες, οι 4 μήνες θεωρητικά μας επαρκούν. Όμως, δεδομένου ότι το φλεβικό, ότι το στρες από το προηγούμενο φλεβικό δίκτυο που υπήρχε στον όρχη συνεχίζει να υπάρχει και αρκετές εβδομάδες μετά το χειρουργείο, δεν είναι ότι βγάζουμε τα διατεταμένα αγγεία και πουφ εξαφανίζονται όλοι οι αιτιολογικοί παράγοντες και ο όρχης αρχίζει να παράγει σπερματοζωάρι την επόμενη στιγμή. Βάζουμε εμείς μερικούς μήνες ακόμα, γι' αυτό και λέμε άλλους 2 μήνες. Στους 6 μήνες θεωρούμε στην Ευρώπη, στους 6 μήνες είναι καλά να γίνεται ένα σπερματοδιάγραμμα το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να επαναληφθεί, δεν είναι καταληκτικό, στους 9 μήνες και στους 12 μήνες. Και όπως είδαμε και σε μία μελέτη του 2011 του Καντατόρε, ακόμα και 2 χρόνια μετά υπάρχει βελτίωση, μεγαλύτερη βελτίωση. Επομένως, δίνουμε κουράγιο στον ασθενή. Του λέμε υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωση. Δεν φτάσαμε στο πλατό του αποτελέσματος. Αυτά είναι τα απαραίτητα. Προαιρετικά τώρα, πολύ προαιρετικά όμως, μπορούμε να κάνουμε έλεγχο της απόπτωσης μετεγχειρητικά και κατάτμησης του DNA. Για αυτό, εάν δεν έχουμε ουσιαστικά κάποιο αποτέλεσμα σε επίπεδο εγκυμοσύνης, τότε και αν δεν το έχουμε κάνει πιο πριν, μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο της απόπτωσης και της κατάτμησης. Είναι καλύτερα να το κάνουμε πριν. Το είπαμε αυτό στους υπογόνιμους ασθενείς. Αν όμως δεν το έχουμε κάνει, δεν το έχει κάνει ο συνάδελφος και εμείς είμαστε οι δεύτεροι γιατροί που το είδαμε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αν έχει παραπάνω από 20% ή, εν πάση περιπτώσει, παραπάνω από τις φυσιολογικές τιμές ή τιμές αναφοράς που μας δίνει το αποτέλεσμα, τότε να του πούμε: κοίταξε, τελικά ίσως να μην έφταιγε μόνο η χρυσοκύλη που είχες. Ίσως να έφταιγε και κάτι άλλο. Πήγαινε εδώ τη σπέρματος, μην ταλαιπωριέσαι, άμα είναι αυξημένο πολύ. Ή πάρε μερικά σκευάσματα όπως είναι FSH, LH, είναι ακόμα σε πειραματική φάση. Ακόμα και εμείς στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο, θέλουμε να στρώσουμε τέτοιο πρωτόκολλο, να δούμε αν μειώνεται. Θα δούμε στο μέλλον, θα δείξει αν υπάρχει φαρμακευτικός τρόπος μείωσης κατάτμησης του DNA. Ή και χρήση αντιοξυδοτικών σκευασμάτων μετεγχειρητικά. Γιατί η κυρσοκύλη κάνει μια έκρηξη οξυδοτικών ουσιών, είναι αποδεδειγμένο. Επομένως, εάν αποβάλουμε αυτές τις οξυδοτικές ουσίες, μία ώρα αρχίτερα, τόσο καλύτερα είναι. Αυτό είναι πολύ προαιρετικά όμως, έτσι. Ερώτηση. Τι χρησιμοποιείτε για αντιοξυδοτικά, τι προτείνετε? Συνένζυμο Q, τα φαρμακεία είναι γεμάτα, έχουν ράφια ολόκληρα. Mm-hmm. Αντιοξυδοτικές ουσίες παίρνουν οι κοπέλες για αντιγύρανση. Για... Πυκνογενόλ δίνετε. Πυκνογενόλ είναι η πυκνογενόλ η οποία παράγεται από κάποιο πεύκο στη Γαλλία. Αυτό το συγκεκριμένο είναι ένα ισχυρότατο αντιοξυδοτικό. Είναι και ακριβό όμως. Όχι, δεν είναι τόσο ακριβό. 30 ευρώ, έχει 30 χάπια. 30 χάπια, 60 χάπια έχει, τα οποία τα παίρνει όμως 2-4 την ημέρα στην αρχή. 3. Ή 3, τα οποία δεν σου τελειώνει λιγότερο από το μήνα. Ναι, δεν μπορεί να το παίρνει για μήνες ο ασθενής. Εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλα φθηνότερα αντιοξυδοτικά, τα οποία είναι πολύ δυνατά. Πολύ καλά. Γλουταθιόνι, ό,τι έχει μέσα. Και υπάρχει και μία αίσθηση ότι πιθανότητα αυτό μπορεί να βελτιώσει όχι σημαντικά την κατάδυση του DNA το οξυδοτικό. Έτσι. Αλλά όχι κάτι. Γιατί ουσιαστικά το DNA είναι απροστάτευτο στο σπερματοζωάρι. Το σπερματοζωάρι δεν έχει μηχανισμούς προστασίας εναντί του οξυδοτικής βλάβης και βλάπτεται το DNA του. Άρα, αν βγάλω εγώ όλες τις ελεύθερες ρίζες από μέσα τεχνιέντος, τότε έχω μεγαλύτερες πιθανότητες να μειωθεί η κατάτμιση του DNA. Ελπίζοντας. Ελπίζοντας, ναι. Ακόμα δεν.
χειρουργείται η υποκλινική και η ισοκύλικη. Με αυτή την ερώτηση τελειώνουμε. Για την υποκλινική και η ισοκύλη λαμβάνουμε δύο σημαντικά σημεία υπόψη. Πρώτον, η διάγνωση, αυτό που είπα προηγουμένως, με φλεβογραφία, έγχρωμο υπέρηχο και θερμογραφία, είναι μη ακριβής μέθοδη στο σύνολό τους. Επομένως, υπάρχει μεγάλο περιθώριο υπερεκτίμησης της παλινδρόμησης, δηλαδή μπορεί να μας πει ότι είναι υποκλινική και η ισοκύλη, ουσιαστικά δεν είναι. Έτσι, δηλαδή να γίνει υπερσταδιοποίηση της κυρσοκύλης. Υπερσταδιοποίηση της κυρσοκύλης. Και δεύτερον, ότι τελικά το μέγεθος μετράει. Δηλαδή η υποκλινική κυρσοκύλη μάλλον δεν θα σου κάνει τον άντρα υπογόνιμο. Κάτι άλλο φταίει από εκεί και ύστερα. Επομένως, τα guidelines μας λένε ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν υποκλινική κυρσοκύλη, τότε η θεραπεία δεν μπορεί καν να συσταθεί. Να συστηθεί. Να προταθεί. Συγγνώμη. Επομένως, υποκλινική κυρσοκύλη δεν τη χειρουργούμε. Εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ.